Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσουμε τον κύριο Αντώνη Αντωνιάδη, νομικό σύμβουλος στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και επισκέπτης καθηγητής Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Κύριε Αντωνιάδη, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης. Και επειδή βρισκόσαστε αυτές τις ημέρες στην γενέτειρά σας, είπαμε στην ουσία εντός εισαγωγικών να σας εκμεταλλευτούμε και να μας πείτε τι γίνεται τελικά από όλα αυτά που ακούμε, από όλα τα γεγονότα που κατακλυζόμαστε αυτές τις ημέρες. Καλησπέρα σας. Ξεκινώντας λοιπόν, εγώ θα ήθελα να μου πείτε ως πολίτης των Βρυξελών και μετά τα πρόσφατα θλιβερά γεγονότα που παρακολουθήσαμε εχθές από τους δέκτες μας, θα θέλαμε να μας σχολιάσετε την κατάσταση που επικρατεί βέβαια στο κέντρο της Ευρώπης όσον αφορά τη διαχείριση αυτών των πληθυσμών όπου υπάρχουν και αναπτύσσονται τρομοκρατικά στοιχεία. Ναι, η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι μια κατάσταση σοκ. Με την επικοινωνία που κάνουμε, που έχουμε τους φίλους, συγγενείς και γνωστούς στις Βρυξέλλες, έχουν κλείσει τα πάντα. Η πόλη βρίσκεται υπό καθεστώς αμόκ. Είχαμε δεχτεί μια πρόγευση τον Νοέμβριο όταν έγινε η τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι. Και τώρα όμως είναι μέσα στην καρδιά των Βρυξελών, στο κέντρο. Ο σταθμός Μαλμπέκ, όπου έγινε η έκρηξη χθες, είναι ο αμέσως επόμενος σταθμός δίπλα στα κτίρια Μπερλεμόν και Γιούστους Λίψιους, που βρίσκονται τα βασικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένας σταθμός σε κεντρική αρτηρία, την Rue de la Loi, και ο οποίος χρησιμοποιείται από χιλιάδες ανθρώπους καθημερινά. Ήταν μεγάλο το σοκ μάλιστα με το παράλληλο χτύπημα στο βασικό αεροδρόμιο του Βελγίου. Το Βέλγιο έχει μόλις 3 αεροδρόμια. Το Ζάβεντεμ είναι το βασικό κεντρικό αεροδρόμιο και έχει τη σημασία του το γεγονός ότι το χτύπημα αυτό έγινε μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα των Καθολικών Χριστιανών. Οπότε ευτυχώς η αντιμετώπιση είναι μια αντιμετώπιση από τους πολίτες ψύχρεμη, μια αντιμετώπιση με αλληλεγγύη τρομερή απέναντι στους πληγέντες. Οι εθελοντές έχουν προστρέξει άμεσα και στο αεροδρόμιο και στο σταθμό του Μαλμπέκ να βοηθήσουν και να συμπαρασταθούν. Υπήρξε μια συγκέντρωση στην πλατεία Μπουρς των Βρυξελών, το παλιό χρηματιστήριο, την οποία παρακολουθήσαμε και χθες, όπου απότισαν φόρο τιμής. Και η αστυνομία, πόσο γνωρίζω, ήδη κάνει εφόδους από χθες, αναζητώντας υπόπτους μέσα στην πόλη των Βρυξελών. Συνεπώς ήταν ένας χώρος στον οποίο θα μπορούσε να βρεθεί οποιοδήποτε. Ναι, ακόμη και εγώ. Ακόμη και εσείς, ναι, για τις καθημερινές σας ασχολίες, ναι, για την εργασία σας, για την δουλειά σας. Τώρα να απαντήσω στο δεύτερο σκέλος, ναι, της ερώτησης σας, σχετικά με τις μαζικές αφήξεις των ανθρώπων στην κεντρική Ευρώπη. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, γιατί η τρομοκρατία στο Βέλγιο είναι αυτό που λέγεται homegrown, είναι γηγενής. Οι περισσότεροι μέχρι στιγμής ταυτοποιημένοι τρομοκράτες είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι Βέλγοι υπήκοοι και οι οποίοι βρίσκονται σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, κάποιους θύλακες των Βρυξελών, πρωτίστως δε στην περιοχή Μόλενμπεκ. Μάλιστα, σύμφωνα με μια εκτίμηση που διάβασα χθες στο Guardian, οι Βέλγοι έχουν από Βέλγους πολίτες έχουν στρατολογηθεί οι περισσότεροι Ευρωπαίοι που πολεμούν αυτή τη στιγμή με τις δυνάμεις του Ισλαμικού κράτους στη Μέση Ανατολή. Οπότε υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η γηγενής τρομοκρατία που προέρχεται από ριζοσπαστικοποιημένους Σουνίτες Ισλαμιστές, οι οποίοι είναι Βέλγοι. Και μάλιστα άτομα δεύτερης και τρίτης γενιάς. Βεβαίως, βεβαίως. Επειδή αναφερθήκατε στην αστυνομία, ένα σχολιασμό και γι' αυτό. Θεωρείτε ότι η αστυνομία των Βρυξελών ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο γεγονός? Υπήρχε πληροφορία? Και γιατί μάθαμε εχθές, βέβαια, όταν γίνεται ένα τρομοκρατικό χτύπημα, υπάρχουν αναλυτές και προσπαθούν να παρουσιάσουν το θέμα από όλες τις πλευρές. Γνωρίζουμε από χθες ότι η αστυνομία στο Βέλγιο ανήκει, την διαχειρίζεται εντός εισαγωγικών η κάθε δημοτική αρχή, αλλά υπάρχει και ομοσπονδιακή αστυνομία.
Ναι, υπάρχει ένα ζήτημα με την αστυνομία και τον κατακαιρματισμό των μονάδων και των επιχειρησιακών, αλλά και τις γενικότερες λειτουργίες τους. Η πόλη των Βρυξελών, για να καταλάβετε, χωρίζεται σε 19 κομιούν, 19 κοινότητες. Η δε χώρα είναι χωρισμένη σε Φλάνδρα και Βαλωνία, οι Ολλανδόφωνοι και οι Γαλλόφωνοι, και υπάρχει και το ζήτημα και της γλώσσας φυσικά, γιατί δεν μιλούν όλοι φλαμανδικά και όλοι γαλλικά. Παράλληλα δε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα προβλήματα αυτά είναι μεγαλύτερης τάξεως και κλίμακας. Το πρόβλημα δεν είναι ούτε καν βελγικό, ούτε καν ευρωπαϊκό. Είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιο. Σε αυτό το πλαίσιο, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποια όργανα τα οποία βοηθούν και στην αντιμετώπιση του προβλήματος και στη συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων κάθε κράτους μέλους. Παραδείγματος χάρη, η Europol είναι ένα όργανο. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων στην οποία εγγράφονται τα δακτυλικά αποτυπώματα, στην οποία, παραδείγματος χάρη, υπάρχει και σύνδεση με τερματικά σε όλη την Ευρώπη. Όταν, παραδείγματος χάρη, εισέρχεται ένας κάποιος στη Λέσβο ή στην Κο και ταυτοποιείται, τα δακτυλικά αποτυπώματα που λαμβάνονται πηγαίνουν στη βάση αυτή δεδομένων Eurodac, ούτως ώστε να γνωρίζουν την κεντρική βάση, ώστε να γνωρίζει η αστυνομία και οι αστυνομικές δυνάμεις όλων των κρατών μελών και φυσικά και των δημοτικών αστυνομιών που αναφέρατε, τι ακριβώς γίνεται. Η δε συνεργασία μεταξύ γαλλικής αστυνομίας και βελγικής αστυνομίας από τον Νοέμβριο και μετά υπήρξε πάρα πάρα πολύ στενή και οδήγησε στη σύλληψη του Αμπντελ Σαλάμ πριν από μερικές μέρες. Πληροφόρηση οπότε? Πληροφόρηση υπάρχει και διαχέεται, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ένα ευνομούμενο κράτος δικαίου να αντιμετωπιστεί κάποιος που έχει αποφασίσει να τεινάξει τον εαυτό του στον αέρα και να πάρει μαζί του όσους μπορεί. Κύριε Αντωνιάδη, ίσως θα πρέπει και οι δυτικοί ηγέτες να σταματήσουν πλέον να χρηματοδοτούν ή να ενισχύουν τέτοιου είδους τρομοκρατικές οργανώσεις. Ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα σε σχέση με το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια τα κράτη-μέλη της. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας διαχωρισμός. Ίσως από αυτά τα τρομοκρατικά χτυπήματα να κατανοήσουν το γεγονός, αν στην ουσία μπορούν να το κατανοήσουν τελικά. Δεν είναι εύκολο να απαντήσει κανείς μονοσήμαντα σε αυτά, με ένα ναι ή με ένα όχι. Χρειάζεται συνολική ανάλυση του θέματος. Παραδείγματος χάρη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια οντότητα ξεχωριστή από τα κράτη-μέλη της. Από την άλλη, όμως, τα κράτη-μέλη της είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν τον τελικό έλεγχο και το τελικό παράγγελμα σε σχέση με τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Αναβιώνουν εθνικισμοί στα κράτη-μέλη, οι οποίοι εθνικισμοί αναβιώνει μια εσωστρέφεια εδώ και αρκετά χρόνια. Και βιώνουμε τώρα τα απόνερα και τις επιπτώσεις αυτών των αναβιούντων εθνικισμών. Παραδείγματος χάρη σε θέμα πόρων. Η Europol που σας ανέφερα έχει πολύ περιορισμένους πόρους. Δεν μπορεί μόνη της να προχωρήσει και να διερευνήσει τι ακριβώς συμβαίνει με τους θύλακες τρομοκρατών σε όλη την Ευρώπη. Επαφείται στο τι κάνει το κάθε κράτος μέλος. Και εκεί υπάρχουν τα προβλήματα. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε πώς αντιμετωπίζονται αυτοί οι θύλακες τρομοκρατών που οργανώνονται τελικά στην Ευρώπη. Μπορούν να αντιμετωπιστούν και τροφοδοτούνται από στοιχεία εξτρεμιστικά που περνούν μαζί με τους πρόσφυγες. Και πάλι ανοίγεται πολλά ζητήματα μαζί. Αυτό που είπατε αρχικά, ότι με τα δακτυλικά αποτυπώματα ενδεχομένως. Κοιτάξτε, η ιδιότητα του πρόσφυγα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το διεθνές προσφυγικό και ευρωπαϊκό προσφυγικό δίκαιο, είναι μια εξατομικευμένη ιδιότητα. Κάποιος είναι πρόσφυγας εφόσον διώκεται, κινδυνεύει η ζωή του για τις θρησκευτικές πεπιθήσεις, για τις σεξουαλικές προτιμήσεις, για το γεγονός ότι βρίσκεται σε εμπόλεμη ζώνη. Είναι επίσης δεδομένο ότι μεγάλο ποσοστό, αν όχι η πλειοψηφία των εισερχόμενων στην Ευρώπη, δεν είναι πρόσφυγες. Παραδείγματος χάρη, μια στατιστική που είδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τη Eurostat, έλεγε ότι το 58%
των εισερχόμενων, αυτών που έχουν τουλάχιστον καταγραφεί, γιατί έχει καταγραφεί δυστυχώς λόγω της δικής μας ολιγορίας πολύ μικρός αριθμός εισερχομένων. Μάλιστα. Οπότε το 58% αυτών δεν είναι πρόσφυγες, το 42% μόνο. Και σίγουρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένας μικρός αριθμός αυτών ενδεχομένως να είναι εξτρεμιστικά στοιχεία. Από εκεί και πέρα όμως δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε το ένα βασικό, τη μία βασική παραδοχή, η οποία είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί που φεύγουν είναι επειδή διώκονται από τον κοινό μας εχθρό, από την Ισλαμική τρομοκρατία. Η συντηρητική πλειοψηφία των Συρίων, Ιρακινών, Κούρδων είναι θύματα και αυτοί αυτού του ριζοσπαστικού Ισλάμ και διώκονται, έχουν χάσει το βίο τους, έχουν χάσει τις ζωές τους και κινδυνεύουν ατομικά και συλλογικά φυσικά. Οι υπόλοιποι όμως, κύριε Αντωνιάδη, που δεν κινδυνεύουν και θέλουν να αλλάξουν χώρα ενδεχομένως, ίσως γιατί δεν έχουν την ανάλογη ελευθερία, δεν περνάνε καλά, να το πω έτσι απλά, και βεβαίως θέλουν να αλλάξουν χώρα, να έρθουν σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι, στην ουσία τι, να ξεκινήσουν πάλι από την αρχή, να κάνουν τα ίδια με αυτά έχετε, που έκαναν στη χώρα τους. Γίνεται ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί παραδείγματος χάρη είναι γνωστό ότι το Μαρόκο, παραδείγματος χάρη, και η Τουρκία έχουν συμφωνία ελεύθερης διακίνησης χωρίς βίζα. Οπότε πολλοί Μαροκινοί ταξιδεύουν από το Μαρόκο στην Κωνσταντινούπολη, συναντώνται εκεί με τους δουλεμπόρους και περνάνε μαζί με τους Σύριους πρόσφυγες. Αυτό είναι κάτι καταγεγραμμένο, δεν λέμε κάτι καινούριο. Ναι, αλλά δεν αλλάζει ο τρόπος ζωής τους όμως. Μπορεί να επιλέξουν να πάνε ή τέλος πάντων, ίσως δεν είναι σωστή η λέξη που χρησιμοποίησα, ίσως θέλουν να πάνε σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν κάνουν προσπάθεια τουλάχιστον να αλλάξει ο τρόπος ζωής τους. Αυτό θα πρέπει να το καθορίσουμε. Θίγεται δύο ζητήματα ταυτόχρονα. Το πρώτο είναι σε σχέση με το τι γίνεται με αυτούς που δεν είναι πρόσφυγες. Γιατί τους πρόσφυγες πρέπει να τους συμπαρασταθούμε, να τους περιθάλψουμε. Νομίζω εκεί έχουμε ένα μεγάλο έλλειμμα. Δεν έχουμε δείξει σαν Ευρώπη την αλληλεγγύη σε αυτούς τους ανθρώπους που πλήττονται και διώκονται. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, πρέπει να το δούμε. Μάλιστα. Πέραν αυτών, όπως είπαμε, υπάρχουν όμως και οι οικονομικοί μετανάστες. Αυτοί οι οποίοι απλά εκμεταλλευόμενοι τις πληθυσμιακές ροές εμφυλοχωρούν μέσα στο πλήθος των προσφύγων για να διευκολύνουν την εισαγωγή τους. Εκεί μια σοβαρή, στιβαρή μεταναστευτική πολιτική, στην οποία όλα τα κράτη-μέλη με ομόνοια θα αποφασίσουν τι ακριβώς θέλουν να κάνουν, είναι όρος για να μπορέσει να υπάρξει σωστή λειτουργία. Πόσο εύκολο, κύριε Αντωνιάδη, είναι να γίνει ένας τελικά διαχωρισμός προσφύγων, ταλαιπωρημένων ανθρώπων, σε αυτό που είπαμε, που ξεφεύγουν από τον πόλεμο, ακόμη και οικονομικών μεταναστών, στους οποίους αναφερθήκατε, από τους τρομοκράτες? Δεν είναι εύκολο, αλλά γίνεται. Πρέπει όμως να αναλάβουμε τις ευθύνες μας όλοι, ώστε να καταγράψουμε, να αναζητήσουμε, να μελετήσουμε, να ελέγξουμε και να αξιολογήσουμε το καθεστώς του καθενός. Εφόσον κάποιος είναι πρόσφυγας, οφείλουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμφωνήσουμε πόσους και αν μπορούμε, πόσους περισσότερους θα μπορέσουμε να πάρουμε και να τους αφομοιώσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θίγεται σχετικά με την αφομοίωση. Τελικά θα τους αφομοιώσουμε, γιατί το ίδιο έγινε και στο Βέλγιο, στην χώρα την οποία κατοικείτε, στις Βρυξέλλες. Ναι, δεν είναι εύκολο. Πόσο έχουν αφομοιωθεί αυτοί οι άνθρωποι? Είναι ένα μεγάλο ζήτημα και μπορώ να πω ότι σε μεγάλο βαθμό η προσέγγιση την οποία ακολούθησε το Βέλγιο έχει αποτύχει. Δεν υπήρξε. Οι ευθύνες είναι μοιρασμένες όμως. Δεν είναι μόνο ευθύνη των εισερχομένων, είναι και ευθύνη της βελγικής κυβέρνησης που δεν κατόρθωσε να τους αφομοιώσει. Η Ευρώπη, από τώρα και στο εξής, πώς πιστεύετε ότι θα είναι? Ποια θα είναι δηλαδή η Ευρώπη? Θα κυριαρχεί ο φόβος? Κοιτάξτε, εδώ μπορώ να πω... Η ιδιοσυγκρασία και το ταμπεραμέντο των Ευρωπαίων, αν είναι σωστό αυτό που χρησιμοποιώ, είναι συνεχίζω τη ζωή μου, πάω μπροστά, δεν με ενδιαφέρει τι έγινε, δεν θεωρώ... μπορώ να ζω κλεισμένος και μέσα στο φόβο, θεωρώ οπότε ότι είναι... η καθημερινότητα συνεχίζεται. Θεωρώ ότι είναι απολύτως υγιές για κάθε άνθρωπο, και μπορώ να σας δώσω και την προσωπική μου προσέγγιση στο θέμα, να ακολουθήσει τη ζωή του, την καθημερινότητά του, όπως και πριν. Αν αφήσουμε το φόβο να εισχωρήσει μέσα μας, τότε έχουμε ήδη ιτηθεί. Αυτό σε ατομικό επίπεδο. Σε επίπεδο Ευρώπης, οπωσδήποτε το ζήτημα του προσφυγικού είναι ένα ζήτημα υπαρξιακής φύσεως.
Αν δεν μπορέσουμε ενωμένοι να το αντιμετωπίσουμε, ενδεχομένως να μετεξελιχθεί σε θριαλίδα της αποσύνθεσης της Ευρώπης. Κάτι το οποίο θα έχει καταστροφικές συνέπειες για όλους και για όλα τα κράτη-μέλη. Και ειδικά για εμάς που είμαστε στο πιο ευαίσθητο γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά σημείο της Ευρωπαϊκής Υπήρου, είμαστε πάρα πολύ ευάλωτοι και λόγω της οικονομικής κρίσης που έχουμε βιώσει όλα αυτά τα χρόνια και λόγω της πολιτικής κρίσης που βιώνουμε, με κάθε μέσο θα πρέπει να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Και στο μέτρο που μας αφορά και που χρειάζεται να αναλάβουμε κάποιες ευθύνες σχετικά με την αντιμετώπιση συνολικά του προσφυγικού ζητήματος, νομίζω ότι είναι χρέος μας απέναντι στον εαυτό μας κυρίως, στην κουλτούρα μας, στον πολιτισμό μας, να το κάνουμε. Η συζήτηση δεν μπορεί να εξαντληθεί μέσα στο 10 λεπτό ή στο 4, κύριε Αντωνιάδη, αλλά κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε αν τελικά η τελευταία τρομοκρατική επίθεση που έγινε εχθές στις Βρυξέλλες θα είναι έτσι ένα καλό στοιχείο το οποίο θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες και να το συνδέσουν με το προσφυγικό στην Ελλάδα. Δεν το θεωρώ αυτό πιθανό. Mm-hmm. Για την Ευρώπη αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό στοίχημα κατά την άποψή μου, γιατί στην Ευρώπη σήμερα υπάρχουν πόσοι, ίσως και 20 εκατομμύρια μουσουλμάνοι, έχει μεγάλη σημασία σαν κοινωνία, σαν κράτος και σαν ένωση να μην στοχοποιήσουμε τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς mm-hmm. στην Ευρώπη. Γιατί έτσι το Ισλαμικό κράτος, οι τζιχαντιστές, θα έχουν πετύχει το σκοπό τους. Αν οι μουσουλμάνοι που ζουν σε όλα τα κράτη-μέλη και στις Βρυξέλλες και στο Μόλεμπεκ αισθανθούν ότι γίνονται στόχος, ότι ενδεχομένως να υπάρξουν αντίπεινα απέναντι σε αυτούς και περιθωριοποιηθούν ακόμη περισσότερο, θα προστρέξουν στην αγκαλιά του Ισλαμικού κράτους και των τζιχαντιστών και αυτό θα είναι η μεγαλύτερη ήττα για μας. Μάλιστα. Κύριε Αντωνιάδη, εγώ να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Για την παρουσία σας εδώ. Και βέβαια θα έχουμε και συνέχεια σε κάποια περίπτωση που θα ξαναβρεθείτε στη γενέτειά σας. Με χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ.